Η κατασκευή των πέτρινων γεφυριών στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει μια τεχνική μαεστρία, που έχει διατηρηθεί αναλύωτη στο χρόνο. Οι λαϊκοί μάστοροι, ακολουθώντα του κανόνε τη φύση, δημιούργησαν ανθεκτικά και ιδιαίτερα αισθητικά έργα χρησιμοποιώντα πρωταρχικά το πέτρινο τόξο, μια εφεύρεση που επέτρεψε τη δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων. Στην αρχή τη κατασκευή, οι μάστοροι έθεταν τι βάσει στι δύο όχθε, δημιουργώντα σταθερά σημεία για το γεφύρι. Η κύρια δομή αρχίζει με την κατασκευή του τόξου, όπου οι πέτρε τοποθετούνται σε συγκεκριμένη διάταξη για να σχηματίσουν το απαιτούμενο καμπύλο σχήμα. Κάθε πέτρα κοπτόταν και διαμορφωνόταν με μεγάλη ακρίβεια, ενσωματώνοντα τη στη δομή έτσι ώστε να ταιριάζει τέλεια με τι υπόλοιπε. Αυτή η διαδικασία απαιτούσε υψηλό επίπεδο εξειδίκευση και εμπειρία. Συχνά, για την υποστήριξη του τόξου κατά την κατασκευή, χρησιμοποιούνταν μια προσωρινή ξύλινη σκαλοσιά, το οποίο αφαιρεί το μετά την ολοκλήρωση του γεφυριού. Αφήνοντα το τόξο να αναλάβει τη στήριξη του σταθερού βάρου. Τα γεφύρια αυτά, μέσα από την τέχνη και την εργατικότητα των μαστόρων, αποτελούν σημαντικά μνημεία τη πολιτιστική κληρονομιά τη Ελλάδα, διατηρώντα την ομορφιά και τη χρηστικότητά του μέσα στου αιώνε. Πέρα από το τόξο, ένα άλλο κρίσιμο παράγοντα στην κατασκευή των πέτρινων γεφυριών ήταν η επιλογή των υλικών. Οι πέτρε, συνήθω περιορισμένε σε μήκο μέχρι 35 εκατοστά, Απαιτούσαν μεθοδική διαλογή και επεξεργασία για να εναρμονιστούν με την καμπύλη του γεφυριού. Η στήριξη και η ικανότητα των πετρών να ασκούν αντίσταση στην πίεση ήταν κρίσιμε για την ανθεκτικότητα τη κατασκευή. Επιπλέον, η διαδικασία κατασκευή ενό πέτρινου γεφυριού δεν ήταν απλώ τεχνική, αλλά και ένα έργο προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον. Οι μάστοροι αξιοποιούσαν τοπικά υλικά και σχεδίαζαν τα γεφύρια με τρόπο που να ενσωματώνονται αρμονικά στο τοπίο, συχνά αξιοποιώντα τι φυσικέ κλίσει και την υδρογραφία τη περιοχή. Το τελικό αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν ένα γεφύρι που όχι μόνο εκπλήρωνε τον πρακτικό του σκοπό, αλλά και αποτελούσε ένα έργο τέχνη, συχνά συνδεδεμένο με τοπικού μύθου και ιστορίε. Οι πέτρινε γέφυρε έχουν αφήσει ένα ανεξίτηλο στίγμα στο πολιτισμικό τοπίο τη Ελλάδα, αποτελώντα τόσο συμβολικά όσο και λειτουργικά μνημεία στο πέρασμα των αιώνων.